Ο πρόεδρος του Συλλόγου Αγροτών Ξάνθης Κώστας Δαλάτσης συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο της Κοινωνικής Συμμαχίας για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ στη στράτευσή του αυτή ευελπιστεί ότι θα έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον τόπο μας. Αποδέχτηκα την πρόταση που μου έγινε από τον κύριο Καραλίδη και τον κύριο Γιαννακίδη εδώ και αρκετό καιρό. Η απόφαση μου αυτή έχει να κάνει με το ενδιαφέρον μου που έχω για τα κοινά. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν είμαι ένας άνθρωπος που του αρέσει να κάθεται στον καναπέ. Μ' αρέσει να δραστηριοποιούμε και που μπορώ να προσφέρω. Αυτή όλη η συμπεριφορά μου και η πίεση κάποιων γνωστών και φίλων να είμαι υποψήφιος σε περιφερειακό σύμβουλο, με βοήθησε να πάρω την απόφαση ώστε να κάνω αυτό το βήμα. Ο κ. Δαλάτσης δηλώνει πως σύμφωνα με τις δικές του εκτιμήσεις, ο συνδυασμός του Άρη Γιαννακίδη θα κερδίσει στις επικείμενες εκλογές και τονίζει μεταξύ άλλων την αναγκαιότητα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής μας. Η απόφασή μου λοιπόν ήταν να είμαι υποψήφιος στην περιφέρεια. Εκτιμώ ότι ο συνδυασμός θα κερδίσει τις εκλογές. Θέλω να πιστεύω ότι θα καταφέρω και εγώ με τη βοήθεια των φίλων και των γνωστών να εκλεγώ, ώστε να μπορέσω να προσφέρω και από τη μεριά της περιφέρειας. Η περιφέρεια ξέρουν πολύ καλά πλέον ότι μπορεί να κάνει πάρα πολλά έργα, μπορεί να βοηθήσει στις περιοχές του νομού, μέσα στην πόλη αλλά και στα χωριά. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο με απασχολεί πάρα πολύ. Ξέρετε πολύ καλά ότι με ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα ευρωπαϊκά προγράμματα και είναι γνωστό σε όλους μας ότι χωρίς ευρωπαϊκή χρηματοδότηση δεν μπορεί να προχωρήσει πλέον κανένα σοβαρό έργο. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να στρατευτώ και εγώ με τον κύριο Γιαννακίδη και τον κύριο Καραλίδη, μαζί με τους υπόλοιπους συνυποψήφιους, ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε στον τόπο. Τέλος, ο κύριος Δαλάτσης έχει αποδείξει με τη μέχρι τώρα πορεία του ότι είναι ένας δραστήριος πολίτης και ενδιαφέρεται να συμμετέχει στα κοινά για να προσφέρει στον τόπο του και στην περιφέρεια εν γέννη.